Φίλοι, είναι ο κύριος Τζανακόπουλος. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Τζανακόπουλε. Καλημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλά είστε. Χρόνια πολλά σας εύχομαι. Χρόνια πολλά. Ευτυχισμένος στο καινούριο χρόνο. Και οι δικές μου ευχές σας συντροφεύουν. Τα ίδια έλεγα και στον κύριο Γεωργιάδη πριν από λίγη ώρα. Δύσκολος αυτός ο χρόνος. Πολύ δύσκολος. Γιατί έχει και φόρους, έχει και περικοπές σε συντάξεις, έχει και αυξημένες εισφορές. Θα πάμε αμέσως μετά, αλλά όλοι με ρωτούν. Ρώτα το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Η αξιολόγηση θα επιτευχθεί μέσα στον Ιανουάριο. Τι σκέπτεστε στην κυβέρνηση? Κοιτάξτε, με βάση την κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται σήμερα, έχουμε βάσιμους λόγους να θεωρούμε ότι εντός του Ιανουαρίου η αξιολόγηση θα μπορέσει να κλείσει. Η ελληνική πλευρά έχει κάνει όλες τις απαραίτητες υποχωρήσεις, τους συμβιβασμούς. Έχουμε κλείσει περίπου το 90-95% των θεμάτων της δεύτερης αξιολόγησης. Γνωρίζετε ότι αυτό το οποίο ψάχνουμε σήμερα είναι ένα σημείο ισορροπίας, έτσι ώστε να μην έτσι ώστε, η κατάσταση, έτσι. Όχι, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κλείσουμε τη δεύτερη αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα αλλά και με αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Εδώ ξέρετε ότι η μεγάλη αντίφαση είναι η στάση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το οποίο για άλλη μια φορά, όπως και τον προηγούμενο Μάιο, ζητάει 4,2 δις μέτρα για το 2019. Εκεί πρόκειται είναι για κάθετος μια... ο Τσίπρας λέει, πρόκειται... εγώ δεν δέχομαι κανένα μέτρο. Απολύτως, είναι απολύτως δεδομένο αυτό. Πρόκειται για μια απολύτως παράλογη απέτηση, μάλιστα, η οποία είναι και οικονομικά προβληματική, αλλά και κοινωνικά καταστροφική. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να γίνει αποδεκτή αυτή η απέτηση εκ μέρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και όμως, νομίζω... Ναι, το κόφτη όμως νομίζω, τον δέχεστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, ακούστε. Γιατί ο κύριος Τσακαλώτος λέει συζητάμε παράταση του κόφτη. Το λέει σήμερα στην Καθημερινή. Ασφαλώς θα μιλήσετε μαζί του, έτσι, ναι. Έχουμε... Νομίζω η Καθημερινή αποδίδει ακριβώς τα πράγματα όπως είναι. Τι συμβαίνει με τον κύριο Τσακαλώτο? Διότι τη μια μέρα λέει ναι, κύριε Σόιμπλε, και την άλλη, όταν επιστρέφει μέσα, λέει ο αμάν λιτότητα από το Σόιμπλε κλπ. Εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει. Ελάτε. Λοιπόν, προφανώς αναφέρεστε στην περίφημη επιστολή, η οποία αλλά στάλει, και η σημερινή συνέντευξη. Και η οποία θα τα πούμε, θα τα πούμε όλα. Ελάτε, κύριε Τζανακόπουλε. Μιλάτε για την περίφημη επιστολή, ναι, η οποία ωστόσο πρέπει να σας πω ότι δεν περιλαμβάνει καμία νέα δέσμευση σε σχέση με τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει υπογράψει η κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2015. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι έχει γίνει πολύς ντόρος άνευ νοήματος. Ζητάει όμως, λέει ότι αν είναι να κόψουμε κάτι, θα κόψουμε από τις συντάξεις. Το λέει ευθέως. Λέει ότι εφόσον δόθηκε η παροχή στους συνταξιούχους ύψους 617 εκατομμύρια ευρώ, την οποία να θυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν ψήφισε για λόγους τους οποίους γνωρίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία, οι υπόλοιποι μόνο μπορούμε να τους υποπτευόμαστε και μπορούμε να μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Λέει λοιπόν ότι αν υπάρξει πρόβλημα στο δημοσιονομικό στόχο, τότε θα γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις έτσι ώστε να πιάσουμε το στόχο. Ωστόσο, αυτό που θέλω να σας πω είναι το εξής. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα στον τομέα των δαπανών για συντάξεις. Σε περίπτωση που για να δεν, ναι, ναι, σε δεν περίπτωση ανταποκρίνεται που, στο συμφωνημένο στόχο. Σε περίπτωση, που δεν ανταποκρίνεται στο συμφωνημένο στόχο. Εσείς είστε έξυπνος άνθρωπος. Ένα λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Είστε έξυπνος άνθρωπος και έτοιμος. Ξέρετε γιατί? Γιατί πριν από λίγη ώρα μου είπατε κάναμε και λάθη και οπισθοχωρήσεις και κλπ. Όχι, συμβιβασμούς κάνουμε. Συμβιβασμούς κάνουμε για να μπορέσει να κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση. Αυτό σας τιμά. Προσέξτε, αυτό ως πολιτικό σας τιμά ότι κάναμε συμβιβασμούς και κάναμε και υποχωρήσεις. Δεν θα μπορούσε να πει εδώ ο Τσακαλώτος, δεν θα κόψω από τις συντάξεις, θα κόψω από αλλού. Γιατί επιμένει στις συντάξεις? Θα σας πω για ποιο λόγο. Η φράση η οποία χρησιμοποιεί, ναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι δόθηκαν 617 εκατομμύρια για συνταξιούχους. Ωραία, κόβω παλού. Μα δεν υπάρχει. Δεν αυτό που προσπαθώ να σας πω, ναι, είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κόψουμε. Είστε βέβαιος γι' αυτό? Είμαι απολύτως βέβαιος ότι ο στόχος, ότι είμαστε εντελώς εντός στόχων και όχι μόνο εντός στόχων, αλλά έχουμε και ένα μαξιλάρι ασφαλείας της, ναι, τάξης των 500 εκατομμυρίων ευρώ, και με αυτή την έννοια δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα στο εκατομμύριο να μην πιάσουμε το 0,5% πρωτογενές πλεόνασμα. Το κρατώ. Επομένως, όλα αυτά δεν έχουν καμία πραγματική αντιστοίχηση. Το κρατώ αυτό. Δεν υπάρχει κίνδυνος περικοπής συντάξεων. Τον στόχο θα τον πιάσουμε για το 2016, όπως θα τον πιάσουμε και για το 2017. Αυτό το κρατώ. Πάντως, εγώ σας λέω κάτι. 17 Σεπτεμβρίου, που ολοκληρώνεται το θέμα της
ολοκλήρωσης του τι παίρνει κάποιος και τι δεν παίρνει κάποιος, κρατήστε την ημερομηνία, είτε εσείς είστε απάνω, είτε κάποια άλλη κυβέρνηση. Πάμε. Τσακαλώ, το συζητάμε, παράταση του κόφτη. Λοιπόν, θέλω να μας το εξηγήσετε αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια συζήτηση με βάση την απόφαση του Eurogroup του Μαΐου, της 24ης Μαΐου, για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Η συζήτηση αυτή έχει τρεις πυλώνες. Ο πρώτος είναι ο πυλώνας που αφορά τα γενικά θέματα της αξιολόγησης, τα δημοσιονομικά του 2018, τα ενεργειακά, τα εργασιακά, μια σειρά από άλλα επιμέρους ζητήματα. Έτσι, αυτός είναι ο πρώτος πυλώνας. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Ναι. Και ο τρίτος πυλώνας αφορά φυσικά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας είναι άμεσα συνδεδεμένοι. Όσο ψηλότερα τα πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο. Όσο ψηλότερα τα πρωτογενή πλεονάσματα, τόσο λιγότερα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Όσο περισσότερα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος, τόσο χαμηλότερα τα πλεονάσματα. Αυτή η συζήτηση γνωρίζεται ότι δεν αφορά μόνο την Ελλάδα από τη μία πλευρά και τους δανειστές από την άλλη. Ναι. Αφορά ένα τρίγωνο Ελλάδα, ευρωπαϊκοί θεσμοί και ευρωπαϊκή ηγεσία και διεθνές νομισματικό ταμείο. Πού σκοτώνονται. Πού σκοτώνονται. Άκρη. Σωστό. Όμως θα ρωτήσω το εξής. Υπάρχουν πολιτικές διαφωνίες. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ξέρετε ότι ζητάει την μείωση των πρωτογενών. Της Παναγίας στα μάτια ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και είναι γεγονός αυτό. Και ζητάει και πάρα πολλά. Ρωτάω όμως το εξής. Δημήτρη Τζανακόπουλε, νομικά δεν έχετε σπουδάσει. Ναι. Μάλιστα. Και καλός νομικός και γνωρίζετε με τον Τσίπρα από την νεολαία. Ε? Ναι. Μπράβο. Ρωτάω το εξής. Έπρεπε να είχαμε 3,5 δισεκατομμύρια 4 πλεόνασμα. Έχουμε πάει στα 7,5 πλεόνασμα. Όχι από ανάπτυξη, αλλά από φόρους. Δηλαδή έχει στηφτεί ο Έλληνας, στάζει ο Έλληνας, ζητάνε κι άλλους φόρους και εισφορές το 18, 2,5 δις φόρους και εισφορές το 18. Θα μπορούσατε κάλλιστα να πείτε, όπα, σταματάμε στα 4,5 δις, μειώνουμε την ταχύτητα των φόρων και δεν πάμε σε μια λιτότητα. Καταρχήν, τα 7,5 δισεκατομμύρια πλεόνασμα δεν είναι σε δεδουλευμένη βάση, είναι σε ταμιακή βάση. Όταν θα κλείσει το πλεόνασμα, θα είναι ακριβώς πάνω στους στόχους, ίσως λίγο παραπάνω, που έχουν τεθεί από τη συμφωνία του Αυγούστου του 2015, δηλαδή μισό της εκατό. Μισό της εκατό σημαίνει περίπου 900 εκατομμύρια, ένα δισεκατομμύριο. Αυτό το πράγμα θα συνεχιστεί, αυτή η λιτότητα. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Μισό λεπτό. Για να συνεννοηθούμε τώρα. Σε ό,τι αφορά το 2017, πράγματι υπάρχει μία αύξηση των φόρων, η οποία προβλεπόταν ούτως ή άλλως στη συμφωνία του Αυγούστου, και σας θυμίζω ότι εμείς είχαμε την τιμιότητα όταν πλέον φτάσαμε στο σημείο να καταλήξουμε σε μία συμφωνία, να τη θέσουμε σε γνώση του ελληνικού λαού και να ζητήσουμε εκλογές. Και να πάμε σε εκλογές. Για πρώτη φορά στην ιστορία των προγραμμάτων, πήγαμε σε εκλογές, ενώ ο ελληνικός λαός γνώριζε από τα πριν τη συμφωνία. Δεν ήξερε ποιο σκηνή θα το κρεμάσετε όμως. Ήξερε ένα γενικό περίγραμμα. Ακούστε. Η συμφωνία έλεγε. Δεν βγήκε. Εκείνο το Μάιο δεν βγήκε να πει ότι θα αυξηθεί η βενζίνη τόσο. Μισό λεπτό. Ήταν γενικές αρχές περικοπών. Αφήστε να σας πω. Η συμφωνία λοιπόν αυτή έλεγε 1% εξοικονόμηση από το ασφαλιστικό σύστημα. 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,8 δισεκατομμύρια από το ασφαλιστικό, 1,8 δισεκατομμύρια αύξηση από το ΦΠΑ, ναι, και 1,8 δισεκατομμύρια άλλα δημοσιονομικά μέτρα. Έτσι είναι. Ήταν απολύτως δεδομένο. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο πράγμα όμως, το οποίο είναι σημαντικότερο, είναι τι? Είναι ότι θα πρέπει να σκεφτούμε ποια θα ήταν η κατάσταση αν δεν είχε μεσολαβήσει η διαπραγμάτευση του 2015 και είχαμε αυτή τη στιγμή στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2017, διότι πολλά ακούγονται από την Δημοκρατία περί της υπερφορολόγησης, έτσι, 4,5%. 4,5% σημαίνει 10 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεονάσμα. Η διαφορά είναι χαώδης. Εμείς χρειάζεται να πιάσουμε περίπου 3 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεονάσμα. Η προηγούμενη συμφωνία προέβλεπε. Ήταν υψηλότερη. Όχι, δεν ήταν υψηλότερη. Προέβλεπε 10 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Αυτό σημαίνει 7-8 δισεκατομμύρια διαφορά στην τσέπη του ελληνικού λαού. Επομένως, όταν γίνεται κριτική περί υπερφορολόγησης, θα πρέπει να σκεφτόμαστε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης. Διότι άλλο ένα 75% πρωτογενές πλεόνασμα και άλλο 4,5% δεν είναι ένα επιχείρημα δικό μου, είναι ένα επιχείρημα της πραγματικότητας. Είναι ένα πολιτικό επιχείρημα, το οποίο έχει τη βασική του λογική. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε,
Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι ότι βεβαίως η πολιτική, η κατάσταση είναι δύσκολη. Ουδής ισχυρίζεται ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Κανένας δεν το λέει αυτό. Κανένας δεν πανηγυρίζει, κανένας δεν θριαμβολογεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι διαφορετικό αυτό και διαφορετικό να κάνουμε κριτική εκ του ασφαλούς, να λέμε ότι θα μειώσουμε φόρους, θα μειώσουμε τον έμφυα. Μάλιστα μέσα στις πρώτες μέρες, ας πούμε, της διακυβέρνησης. Εντάξει, τα είχατε πει και εσείς αυτά όμως. Ακούστε, εμείς σας ξαναλέω. Ναι. Πήγαμε σε εκλογές με δεδομένη τη συμφωνία. Και αυτό αλλάζει πλήρως το πολιτικό τοπίο. Πάμε παρακάτω. Πολλοί λένε το εξής. Ποδόσφαιρο, ξέρετε? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Μπάσκετ. Μπάσκετ, ξέρω. Μπράβο. Σας πάω στο μπάσκετ. Όποιος έχει καλό playmaker κερδίζει και τον αγώνα. Σωστό. Στην πολιτική, δεν είναι απαραίτητο. Ο playmaker είναι το κέντρο, η μεσαία τάξη. Αυτή την ώρα διαβάζω όλες τις εφημερίδες και λένε το εξής. Πώς η μεσαία τάξη θα αντέξει και φόρο στο φόρο, το ξέρετε ως νομικός, διότι όλοι αυτοί οι φόροι ήταν από το 9 και μετά. Οι έκτακτες εισφορές, οι φόροι, φόρο στο φόρο, διπλώς έμφυα κλπ. Κλπ. Παραμείνανε, αυξηθήκανε οι έκτακτες εισφορές αλληλεγγύης και ούτω καθεξής. Και τώρα έρχονται κάτι εισφορές, οι οποίες είναι στο Θεό εισφορές. Θα αντέξει, κύριε Τζανακόπουλε, είστε νομικός, έρχεστε σε επαφή με κόσμο. Βάση τα στοιχεία, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, τις επίσημες στατιστικές, τις οποίες έχει η ελληνική κυβέρνηση στη διάθεσή της και μπορούμε αυτά να τα δούμε κάποια στιγμή με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Πρέπει να σας πω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών θα ευνοηθεί από τη συγκεκριμένη ρύθμιση. Υπάρχουν βεβαίως και ομάδες των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν μέσο και ανώτερο εισόδημα, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν κάτι παραπάνω. Ωστόσο, νομίζω ότι η κατάσταση δεν θα είναι τόσο τραγική όσο θα είναι δύσκολη όμως. Το παραδέχεστε και το περιμένουμε. Θα είναι δύσκολη η κατάσταση. Κανένας δεν λέει κάτι διαφορετικό. Αλλά ξαναλέω, εσείς το ξέρετε πολύ καλύτερα από πολλούς ότι το ασφαλιστικό μας σύστημα είχε εξαιρετικά μεγάλες παθογένειες. Είχε εξαιρετικά μεγάλες ανισοκατανομές στο εσωτερικό του. Κύριε Τζανακόπουλε. Πρώτου κράχ. Βεβαίως. Θα ξημερωνόμαστε μια μέρα. Είτε ο Μητσοτάκης είτε ο Τσίπρας δεν θα είχαν να δώσουν συντάξεις. Έτσι. Βέβαια όμως θα μπορούσαν να λυθούν και άλλα μέτρα. Πάμε παρακάτω. Όμως, όχι, ένα δευτερόλεπτο. Ελάτε. Κύριε Αυτιά, έχει σημασία. Ελάτε. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική σε σχέση με αυτά τα οποία λέει. Διότι ήταν εκείνη η οποία ήδη στο mail Χαρδούβελη. Για το οποίο να θυμίσω ότι δεν είχε γίνει καν αποδεκτό από την Τρόικα ως βάση συζήτησης. Είχε απορριφθεί ως βάση συζήτησης. Θέλανε και περισσότερα, συζήτησης. Θέλετε να πείτε. Βεβαίως θέλανε μα περισσότερα. Μα και από εσάς ζητάνε περισσότερα. Είχε λοιπόν αποδεχθεί, ναι. Είχε λοιπόν αποδεχθεί ναι. Πρώτον, την αντιστοίχηση των εισφορών με τα πραγματικά εισοδήματα. Ναι. Πράγμα το οποίο πριν από λίγο ακούσαμε ότι θα το καταργήσει. Ενώ το 2014 το είχε αποδεχθεί. Δεν ξέρω πώς ακριβώς σκοπεύει να το κάνει αυτό. Έχει τον τρόπο του. Όπως μπορεί να έχει τον τρόπο. Ακριβώς. Πάμε τώρα παρακάτω. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, ελάτε. Δώστε μου, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ελάτε. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι είχε δεσμευθεί η Νέα Δημοκρατία και για την πλήρη εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, την οποία καταφέραμε να αποσοβήσουμε. Βάλατε τη ρήτρα βιωσιμότητας που είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι, Δημήτρη μου, και μετά στο διάλειμμα θα σου εξηγήσω τι είναι ακριβώς. Υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης των επικουρικών ταμείων εκ μέρους του κρατικού προϋπολογισμού. Πάμε τώρα παρακάτω. Πας στη διαπραγμάτευση, έχεις ρωτήσει τον Πρωθυπουργό πολλές φορές, έτσι δεν είναι? Αρκετές. Αρκετές φορές και μάλιστα πρόσωπο εμπιστοσύνης στα ταξίδια δίπλα στον Πρωθυπουργό κλπ. Και πάτε μπροστά στο Σόιμπλε και λέει: Ακούστε να δείτε, παιδιά. Ή μου δίνετε παράταση του κόφτη, μας προετοιμάζει σήμερα ο Τσακαλώτος με τη συνέντευξη στην Καθημερινή, ή δεν ρυθμίζω το θέμα του χρέους. Εκεί η Αθήνα τι κάνει, παρατείνει τον κόφτη, τον εδίνει τον κόφτη για να πάρει το χρέος να τελειώσουμε, να ξεμπερδέψουμε. Σας ξαναλέω. Ελάτε. Ο κόφτης και το χρέος δεν σχετίζονται. Αυτό το οποίο. Και επίσης δεν είναι αίτημα του κυρίου Σόιμπλε ο κόφτης. Αυτό το οποίο έγινε στην πρώτη αξιολόγηση, σας θυμίζω, ήταν το εξής. Τότε γιατί το λέτε το καλό το σήμερα. Θα σας πω. Ελάτε. Θα σας πω. Αυτό το οποίο έγινε στην πρώτη αξιολόγηση ήταν το εξής. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε πρόσθετα μέτρα της τάξης των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό το οποίο είπαμε είναι ότι μπορούμε να δώσουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μια περαιτέρω εγγύηση ότι θα πιάσουμε το στόχο του 2018 βάζοντας το δημοσιονομικό φρένο. Διότι σας θυμίζω ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν ζητάνε περαιτέρω μέτρα. Αντιθέτως λένε ότι με τα μέτρα με τα οποία έχει πάρει είναι σωστό η Ελλάδα αρκούν για να μπορέσουμε να πιάσουμε το 3,5%. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Αν λοιπόν. Οι άλλοι γιατί δεν ζητάνε τα μέτρα.
γιατί έχει διαφορετικές προβλέψεις, οι οποίες είναι καταστροφικές, είναι καταστροφολογικές μάλλον, και είναι υπεραπεσιόδοξες. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι, αλλά από εκεί και πέρα, αν η συζήτηση πάει σε ένα τέτοιο σημείο, όπως λέει και ο Τσακαλώτος, όπου θα πρέπει να βρεθεί ένα σημείο ισορροπίας για να μπορέσουμε να κλείσουμε επιτέλους την δεύτερη... Όχι. Τι? Αφήστε, θα τα δούμε. Δεν είναι τόσο απλά. Ένα λεπτό. Αν το Εθνές Νομισματικό Ταμείο πιάσει μια θηλιά και πει του Τσίπρα, ή αυτό, ή κρεμιά σε πάση εκλογές και τις χάνεις και γεια σου, δεν ξέρω τι κλπ. Τι κάνει ο Τσίπρας εκεί? Σας λέω ότι όπως καταφέραμε στην πρώτη αξιολόγηση να βρούμε σημείο ισορροπίας χωρίς νέα μέτρα, το ίδιο πράγμα θα καταφέρουμε και στη δεύτερη αξιολόγηση. Θανοκόφτης. Συζητάμε διάφορους, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μάλλον διάφορους μηχανισμούς, διάφορους μηχανισμούς εγγυήσεων. Όπως. Αυτοί οι μηχανισμοί εγγυήσεων δεν υπάρχει πιθανότητα να περιλαμβάνουν νομοθέτηση μέτρων προκαταβολικά για το 2019. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορώ να σας το και πω. Και όχι νομοθέτηση, δηλαδή βλέποντας και κάνοντας. Αυτό ούτως ή άλλως, κύριε Αυτιά, γνωρίζετε ότι ισχύει και από τις συμφωνίες που έχει υπογράψει η Ελλάδα το 2015 και ισχύει και με βάση τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Δηλαδή, ο Τσίπρας, αν μια χώρα... Ένα λεπτό, να αφήσουμε έξω την Ελλάδα. Ένα λεπτό. Να αφήσουμε έξω δηλαδή, την Ελλάδα. Μου λέτε τώρα, και να πούμε. Μου λέτε τώρα, οποιαδήποτε είδηση... χώρα δεν πιάνει τους δημοσιονομικούς τους στόχους, πρέπει να πάρει μέτρα για να τους πιάσει. Σωστό. Άρα αυτό μου λέτε ισχύει τώρα. Για εμάς, αυτό ισχύει για τους πάντες. Άρα μου λέτε ότι ο Τσίπρας δεν θα μπει στη Βουλή μέσα και δεν θα φέρει νόμο που να λέει φέρνω κόφτη, δημιουργώ συνθήκες άμεσων περικοπών όπου υπάρξει πρόβλημα. Αυτό το οποίο σας λέω είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να νομοθετήσει ποσοτικοποιημένα συγκεκριμένα μέτρα. Σαφής. Αυτό σας λέω. Πάμε τώρα παρακάτω. Εκλογές. Εκλογές δεν υπάρχει λόγος να γίνουν. Επειδή είστε πίσω. Το αν είμαστε πίσω ή δεν είμαστε πίσω δεν θα το πούν οι δημοσκοπήσεις, θα το πούν ο ελληνικός λαός όταν έρθει η ώρα εκείνη. Είναι ο σφιγμός και η τάση της κοινωνίας όμως. Οι δημοσκοπήσεις όπως φαντάζομαι καταγράφηκαν στο ελληνικό δημοψήφισμα, όπως καταγράφηκαν κατά την περίοδο του δημοψηφίσματος του Brexit, όπως καταγράφηκαν στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχετε όλα τα επιχειρήματα κοντά σας. Πέστε μου, ποιο θα είναι το στοιχείο που θα πει ο Πρωθυπουργός, αφήστε με ήσυχο, εγώ πάω σε εκλογές. Ποιο θα είναι το σημείο αμήν του Τσίπρα? Το Σύνταγμα. Δηλαδή εκλογές το 19. Βεβαίως. Ωραία. Και σου έρχονται οι δημοσκοπήσεις και κάθε μήνα πέφτεις. Τι θα κάνεις? Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ δεν βλέπω. Βεβαίως βλέπω μια φυσιολογική φθορά για μια κυβέρνηση. Αντιστροφή βλέπετε? Τι εννοείται αντιστροφή? Του κλίματος. Θεωρώ ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητες για να έχουμε μια πολύ καλή χρονιά, μια καλή χρονιά οικονομικά, η οποία θα αντιστρέψει το κλίμα. Ούτως ή άλλως το κλίμα δεν είναι αυτό το οποίο παρουσιάζεται από τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης ή από τις εφημερίδες, οι οποίες γνωρίζετε ότι δεν συμπαθούσαν ποτέ ιδιαίτερο σε αυτή την κυβέρνηση. Ωστόσο όμως, οι εφημερίδες δεν ψηφίζουν φόρους, ούτε κόβουν συντάξεις, ούτε κόβουν επιδόματα. Υπερασπίζονται όμως. Ψηφίζονται στη Βουλή. Υπερασπίστηκαν παλιότερα μια πολιτική η οποία ήταν. Ο καθένας γράφει την ιστορία του, κύριε Τζανακόπουλε. Αλλά όλα αυτά, όλα αυτά έχουν καταγραφεί. Και βέβαια έχω πάρα πολλά να σας ρωτήσω. Σήμερα έχουμε ένα δημοσίευμα για την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Έβγαλε μια ανακοίνωση, κυρία Γεροβασίλη. Έχετε επικοινωνήσει μαζί της. Είναι το δημοσίευμα του πρώτου θέματος. Τρία χρόνια παράνομα βουλευτής. Τι απαντάτε για την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία εξέδωσε και ανακοίνωση, μάλιστα. Το πρώτο θέμα είναι γνωστό για τον τρόπο με τον οποίο κάνει δημοσιογραφία, αλλά εν πάση περιπτώσει να μιλήσω επί της ουσίας. Η κυρία Γεροβασίλη είναι γιατρός και μάλιστα καλή γιατρός. Δεν παρέχει υπηρεσίες προς το δημόσιο, πράγμα το οποίο απαγορεύεται από το άρθρο 57 του Συντάγματος. Αντίθετα, παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες, οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΟΠΗ. Με αυτή την έννοια δεν θεωρώ ότι υπάρχει νομικό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη βουλευτική ιδιότητα της κυρίας Γεροβασίλη. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα βλέπω υπόλοιπα... Βλέπω ότι επικαλείται και τους ιατρικούς συλλόγους για το θέμα αυτό. Τα υπόλοιπα νομίζω κλείνοντας, ότι περιτεύουν. Κλείνοντας, μου λένε προχθές, πήγε στην Κόρινθο κάτι πάει. Ναι, είχα για την έξοδο στις αγορές. Τι έγινε ακριβώς με το θέμα αυτό, διότι τους λέω αποκλείεται να πει τέτοιο πράγμα ο Τζανακόπουλος. Ναι. Τι συνέβη με το θέμα των αγορών? Νομίζω ότι με έναν τρόπο αναπαρήχθησαν οι δηλώσεις που έκανα, ο οποίος ήταν διαστρεβλωτικός. Αυτό το οποίο είπα είναι ότι το χρονοδιάγραμμα της κυβέρνησης είναι σαφές. Ναι. Τι θέλει να κλείσει την δεύτερη αξιολόγηση, να μπορέσει εντός του
πρώτου τριμήνου του 2017 να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και από εκεί και πέρα, μετά δηλαδή το πρώτο τρίμηνο του 2017, να αρχίσει να προετοιμάζεται για δοκιμαστικές εξόδους στις αγορές, οι οποίες θα γίνουν μέχρι τον Αύγουστο του 2018, μάλιστα, όπου θα πρέπει με τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 2018, να μπορέσει η Ελλάδα να αποκτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, έτσι ώστε να μπορεί να αναχρηματοδοτεί το χρέος της χωρίς να χρειάζεται δάνεια από τον επίσημο τομέα. Σαφής. Τώρα, κάποιοι είδαν σε αυτήν την περιγραφή του χρονοδιαγράμματος έξοδο στις αγορές εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. Πράγμα το οποίο δεν υπόθηκε ποτέ και νομίζω ότι είναι περισσότερο από προφανές, διότι όλα αυτά τα έχουν υποθεί και σε ενημερώσεις των πολιτικών συντακτών. Είναι γνωστά, είναι δεδομένα. Πόσες φορές ξυπνάει τη νύχτα ο Πρωθυπουργός για θέματα και τι ώρα, το πρωί, τι ώρα χτυπάει το τηλέφωνο, τι είναι αυτό Τζανακόπουλε που βλέπω, το έχει κάνει ο Τσίπρας? Το έχει κάνει. Αρκετές φορές, σε θέματα οικονομίας, σε θέματα πολιτικής, τι ακριβώς? Οτιδήποτε μπορεί να απασχολεί εκείνη την περίοδο. Νευριάζει με κάποιο υπουργό και να σου πει: κοίταξε να δεις, πάρ' τον τώρα τηλέφωνο και πες του να τον ανασκευάσει οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ ψύχρεμος. Πώς το χειρίζεται? Είναι πάρα πολύ ψύχρεμος και δεν έχει τέτοιου τύπου ξεσπάσματα. Το πάτε ήρεμα δηλαδή το θέμα, Ήρεμος είναι. Ναι. Ο Τσίπρας πουλάει Τσίπρα αυτή την εποχή, έτσι δεν είναι? Πάει παντού σε όλη την Ελλάδα. Ο Τσίπρας είναι το σύμβολό σας, είναι η ιδεολογία σας, είναι τα πάντα, Εντάσσεται σε μια προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση συνολικά να ακούσει τα προβλήματα της κοινωνίας και να μιλήσει αδιαμεσολάβητα με τους πολίτες. Αυτό είναι και το. Και σας βλέπω πλαίσιο. Και βγαίνετε και στην περιφέρεια τώρα σιγά-σιγά. Και λόγω επιδόματος, Όχι λόγω επιδόματος, το αντίθετο. Δεν σταματήσαμε ποτέ να βγαίνουμε στον κόσμο. Απλώς, ξέρετε, μερικά πράγματα ερμηνεύονται με διαφορετικό τρόπο πολλές φορές. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζανακόπουλε. Εγώ σας ευχαριστώ. Τις δεσμεύσεις για το 17, κράτησα πολλά στοιχεία γιατί σκοτώνονται οι δανειστές μεταξύ τους και έχω να σας πω κάτι. Κοιτάξτε το λαό, κοιτάξτε τον κόσμο στα προβλήματά του, δώστε μεροκάματα σε κάθε οικογένεια και δείτε τον, πέστε το όλη την αλήθεια. Και αυτό θα το εκτιμήσει ο κόσμος. Σας εύχομαι καλή χρονιά. Και εγώ. Και ό,τι το καλύτερο, καλά. Κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία, υγεία. Η συλλογική επιτυχία έχει σημασία. Η χώρα να πάει μπροστά. Σας ευχαριστώ, κύριε.